πλέον αιωρείται. Πάμε στην αρχισυντάκτρια της σημερινής, Σκεύη Σταύρου, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Σκεύη. Καλησπέρα. Ενώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει ήδη προτείνει νέες ημερομηνίες για την διεξαγωγή του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών στην Αθήνα, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξη για έρευνες στο Αιγαίο. Ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και τις 2 Μαρτίου το ωκεανογραφικό σκάφος ΕΣΜΕ θα πραγματοποιήσει έρευνες σε περιοχές μεταξύ της Λίμνου, της Κύρου και της Αλονίσου. Το CNN Turk επιρρύπτει η ευθύνη στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος ότι σαμποτάρει αυτές τις διερευνητικές, Σκεύη. Τι ακριβώς ισχυρίζεται? Αρχικά να πούμε, Χρύσαθε, ότι στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα αντιπροσωπείες των δύο πλευρών ενδέχεται να έχουν διαβουλεύσει στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Τουρκία ισχυρίζεται τώρα ότι οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν σε κοινή δήλωση, αλλά ο Νίκος Δένδιας έδωσε οδηγίες περί του αντιθέτου, με αποτέλεσμα κατά το τουρκικό κανάλι να σαμποτάρει την διαδικασία. Έχουμε νεότερες πληροφορίες για τη σύγκληση της Πενταμερούς μετά και τις συνεχείς αναβολές από πλευράς Τουρκίας? Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γίνονται βολιδοσκοπήσεις από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών για τον Απρίλιο, όμως υπάρχει ανησυχία για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η πορεία του Κυπριακού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις γενικότερες κινήσεις της Τουρκίας αμφορικά με την εξωτερική της πολιτική. Είναι αυτονόητο, όπως εάν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που θα οδηγήσει ακόμη και στην αναβολή των διερευνητικών επαφών, δεν μπορεί η Κύπρος να αναμένει ή ακόμα και να επιθυμεί ημερομηνία για σύγκληση της διάσκεψης κάτω από τέτοιες συνθήκες. Σε αυτό το σημείο να πούμε, Χρύσαθε, ότι στις 5 Μαρτίου έρχεται τελικά και ο Ζωζέ Μπορέλ στην Κύπρο και όχι στις 19 Φεβρουαρίου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και χθες με τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Μπορέλ θα επισκεφθεί και τα κατεχόμενα, ενώ η πλευρά μας ευελπιστεί ότι η συνάντηση που θα έχει με τον Ερσίν Τατάρ θα βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης. Στο μεταξύ, Σκεύη, ο Ερσίν Τατάρ σχολίασε και τη συνέντευξη του αρχιδιαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη στην εφημερίδα Σημερινή. Τι ακριβώς είπε για τη συνέντευξη? Ο Τατάρ ενοχλήθηκε για την αναφορά του Ανδρέα Μαυρογιάννη ότι η κυριαρχική ισότητα θα είναι το τέλος του τόπου και σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι τα όσα δήλωσε ο διαπραγματευτής δείχνει για άλλη μία φορά πως η ελληνοκυπριακή νοοτροπία δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε πολλές δηλώσεις του έχει πει ότι οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα και οι μειονότητες δεν έχουν κυριαρχική και πολιτική ισότητα, κάτι που ισχυρίστηκε ο Τατάρ. Έχει αποκαλύψει την ξεπερασμένη ρατσιστική και κυριαρχική ελληνοκυπριακή νοοτροπία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας